Να πούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα. Προσλαμβάνετε εσείς έναν εργολάβο για να σας φτιάξει, ας πούμε, έπιπλα στην κουζίνα σας. Πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχετε τον εργολάβο, σας φτιάχνετε έπιπλα της κουζίνας σας. Και πληρώνετε τον εργολάβο. Και ο εργολάβος έχει τρεις εργάτες που φτιάχνουν τα έπιπλα της κουζίνας. Τα ένσημά τους κανονικά. Όλα. Τα πάντα. Τα πληρώνεις όλα. Έχεις συμβόλαιο με τον εργολάβο και τα έχεις πληρώσει όλα. Και ο εργολάβος έχει τους εργάτες του. Μια μέρα ο εργολάβος λέει: δεν πληρώνω τους εργάτες. Πέμπω. Τα παίρνω τα λεφτά και τα τρώω. Μέχρι πριν αυτή την τροπολογία της Αξιόλου και από χθες, οι εργάτες πάνε και στρέφονται δικαστικά εναντίον του εργολάβου. Αυτόν που τους έχει προσλάβει. Και του λένε, κύριε, φέρε μα τα λεφτά που μας χρωστάς. Η κυρία Αξιόγλου σκέφτηκε κάτι που δεν υπήρχε στον πλανήτη πουθενά. Να στραφεί κατά του πελάτη. Να στρέφεσαι κατά του πελάτη. Προσέξτε τι σκέφτηκε η γυναίκα. Δηλαδή, εγώ που έχω προσλάβει τον εργολάβο, τον έχω πληρώσει κανονικά με τους φόρους μου δηλωμένο στην εφορία, όπως λέει το συμβόλαιο. Κανονικά, το έχω ξοβλήσει. Και ο εργάτης που δεν πληρώθηκε από τον εργολάβο που τα έφαγε, στρέφεται κατά του πελάτη που έχει ήδη πληρώσει. Και ο πελάτης πρέπει να πληρώσει δύο φορές. Τότε γιατί μία τον εργολάβο και μία τον εργάτη. Γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι είναι προς όφελος του εργοδότη η ρύθμιση αυτή. Μεγάλα εργοδοτικά συμφέροντα. Δεν, το ανάποδο είναι. Δεν είναι προς όφελος του εργοδότη, γιατί ο εργοδότης θα έχει φάει τα λεφτά, τα έχει φάει και έφυγε. Αντιθέτως είναι επιζημία του εργοδότη. Γιατί τώρα οι εργαζόμενοι που τους έφαγε τα λεφτά ο εργολάβος θα κυνηγάνε τον εργοδότη. Ενώ με τη ρύθμιση της κυρίας Αξιόγλου οι εργαζόμενοι θα κυνηγάνε τον πελάτη. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα πιο μαζικό. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη εταιρεία που ας πούμε πουλάει γύρους σε γυράδικα. Που υπάρχουν και τις εταιρείες. Πολύ ωραία. Γιατί σας λέω παράδειγμα που παρέχω στο γραφείο μου. Ναι. Πουλάει γυράδικα και παίρνουν τα καταστήματα γύρω από αυτήν την αλυσίδα. Ναι. Η αλυσίδα ξαφνικά δεν πληρώνει τους εργαζομένους. Τα παίρνει αυτά και φεύγει. Οι εργαζόμενοι της αλυσίδας πάνε και κυνηγάνε ένα-ένα τα σουλατζίδικα. Τα οποία έχουν πληρώσει την αλυσίδα τα λεφτά. Λέει, μπορώ να το εγώ απορώ ρε παιδιά, αυτή η άνθρωση πόσο διαστραμμένα μυαλά ήτανε. Διαστραμμένα μυαλά. Δηλαδή αυτό είναι διαστροφή, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Είναι για να κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και είναι για να απολυθούν τελικά όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Τρίτο σημείο με τις απολύσεις. Πάμε το επόμενο. Άρα λοιπόν προς εργολάβους επιστρέφουμε στο παλαιό καθεστώς που είναι αυτό που ίσχυε πάντα στην Ελλάδα. Mm. Ότι ο εργαζόμενος μπορεί να στραφεί δικαστικά κατά του εργοδότη που του έφαγε τα λεφτά. Και να στραφεί και να είναι όλο το κράτος υπέρ του εργαζομένου κατά του κακού εργοδότη. Τρίτο σημείο.